στα εθνικά οργανωμένου κυκλώματος μεταφοράς μαύρου χρήματος στην Κύπρο με τη Σέσουλα και εγκεφάλους Ουκρανούς ολιγάρχες επιχειρούν να φτάσουν οι κυπριακές αρχές. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες του Αλφα, στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται διψήφιος αριθμός Ουκρανών, οι οποίοι διοχετεύουν στην Κύπρο για ξέπλυμα εκατομμύρια ευρώ μέσω υποτιθέμενων ταξιδιωτών σε αποσκευές. Το και λίγο καιρό έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο να έρχονται Ουκρανοί υπήκοοι με αρκετά έτσι, ψηλά ποσά στη Δημοκρατία και έχει υπαρθεί απόφαση να γίνεται ενημέρωση άμεσα και της αστυνομίας και της Μόχας. Η επίσπευση των ενεργειών που θα οδηγήσουν στα πλυντήρια του βρώμικου χρήματος συζητήθηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το πρωί στο αρχηγείο από τον υπαρχηγό της αστυνομίας και τις διευθύντριες του τμήματος Τελωνίων και της Μόχας. Η σύλληψη της 31χρονης Ουκρανής που ταξίδεψε 15 φορές στην Κύπρο τους τελευταίους 7 μήνες, ακολουθώντας την διαδρομή Κίεβο-Βαρσοβία-Αθήνα, μεταφέροντας τις αποσκευές της 6 εκατομμύρια, ήταν μόνο η κορυφή του παγοβουνού. Το ποσό αυξανόταν διαδοχικά κάθε φορά που ερχόταν. Ήταν γύρω στις 200.000 πρώτες δηλώσεις, 250, 320 και ανέβαινε σιγά-σιγά στα 200. Η γυναίκα είχε κοινές υποψίες και αμέσως στάρθηκε σήμα. Την δήλωσή της ανέφερε ότι ήταν έσοδα από τα εισοδήματά της. Από την εργασία της. Με την αστυνομία να δηλώνει ότι η σύλληψη ήταν θέμα χρόνου, ακόμη και αν δεν μεσολαβούσε η υπόθεση της υποτιθέμενης ληστείας. Προφανώς υπάρχουν και άλλα πρόσωπα τα οποία εμπλέκονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, εφόσον οι ενδείξεις που έχουμε είναι ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο ήταν απλά ο μεταφορέας των χρημάτων. Η 31χρονη θα παραπευθεί αύριο ενώπιον του κακουργιού δικείου. Σύμφωνα με τους Confidential, η Κύπρος παίζει το ρόλο του κράτους πλυντηρίου βρώμικου χρήματος. Ενδεικτική υπόθεση του κυπροποιημένου ολιγάρχη Γκόρ Κολομισκή, ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού στον οποίο Ζελένσκι υποδιόταν τον πρόεδρο στη σειρά, ο υπηρέτης του λαού. Βρίσκεται στην λίστα των κυρώσεων για ξέπλυμα 5,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την τράπεζα Privat μέσω Κύπρου, που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα του 21ου αιώνα.